Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Θερμή υποδοχή επεφύλαξαν χανιώτε φορεί και πολίτε στο κλιμάκιο τη Φράπορτ, που έφτασε το πρωί στην Κρήτη προκειμένου να επιθεωρήσει το υποειδιωτικοποίηση αεροδρόμιο Δασκαλογιάννη. Συγκεντρωμένοι φορεί και πολίτε έδειξαν στο κλιμάκιο πω είναι ανεπιθύμητο, εκφράζοντα την αποδοκιμασία του για την παρουσία των μελών στου χώρου του αεροδρομίου, αλλά κυρίω και για το σκοπό τη επίσκεψή του. Παροδική ύφεση θα παρουσιάσουν τι επόμενε ώρε τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήτουν την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα κυρίο χαρακτηριστικό του καιρού που θα επικρατήσει θα είναι οι χαμηλέ θερμοκρασίε. Ωστόσο, σύμφωνα με του ειδικού, ένα νέο κύμα κακοκαιρία αναμένεται να χτυπήσει το νησί από την ερχόμενη Πέμπτη. Από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, μικρή έκταση προβλήματα έχουν παρουσιαστεί στο δίκτυο ηλεκτροδότηση, ενώ ζημιά προκλήθηκε και στου αναμεταδότε των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών τη Κρήτη. Σε πνευμονική εμβολία οφείλεται ο θάνατος της 33χρονης εγγύου από τα χανιά που βήθησε στο πένθος όσου την γνώριζαν, όπως έδειξε η νεκροψία. Η γυναίκα έφυγε από τη ζωή ενώ ήταν σε κατάσταση προχωρημένη εγκυμοσύνη και συγκεκριμένα στον 8ο μήνα. Σύμφωνα με πληροφορίε, η 33χρονη έπασχε από θρομβοφιλία και αρχικά είχε μεταφερθεί στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, ενώ αργότερα νοσηλεύτηκε στην καρδιολογική κλινική του Παγνή. Οι γιατροί παρά τι υπεράνθρωπε προσπάθειε δεν κατάφεραν να τη σώσουν, αλλά ούτε ήταν δυνατόν να κρατηθεί και το αγέννητο βρέφο στη ζωή. Σε συναγερμό τέθηκαν ορίστο μεσημέρι οι δυνάμει πυρόσβεση στα Χανιά εξαιτία πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα κτηρίου που βρίσκεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Στο ισόγειο του κτηρίου αυτού στεγάζεται ένα δημοτικό παιδικό σταθμό, ωστόσο η πυρκαγιά που ξέσπασε στην κουζίνα του διαμερίσματο που βρίσκεται στον πρώτο όροφο, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση τη πυροσβεστική, τέθηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο. Αυτό ήταν κυρίε και κύριοι το δελτίο ειδήσεων στην Νοηματική Γλώσσα. Εμεί θα είμαστε κοντά σα αύριο την ίδια ώρα. Καλό σα βράδυ.